Μια σημαντική δήλωση από την πλευρά της Χεζμπολάχ είχαμε αργά το απόγευμα. Τι περιλαμβάνει, θα μας πει αμέσως τώρα ο συνεργάτης μας, Γαβρίλ Χαρίτος. Γαβρίλ. Χαίρετε. Ο υπαρχηγός της Χεζμπολάχ, της Νέφερ, είπε ότι ο μοναδικός ο τρόπος για επιβολή κατάπαυσης του πυρός στα σύνορα του Ισραήλ με το Λίβανο είναι η πλήρης κατάπαυση πυρός στη Γάζα. Καμία ανακοίνωση όμως, η αντίδραση δεν έχουμε από το Ισραήλ. Από την άλλη πλευρά, η New York Times σήμερα το απόγευμα έχει δημοσιεύσει ένα ρεπορτάζ που φέρει στρατιωτικούς από το Ισραήλ να υποστηρίζουν ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση θα ήταν έτοιμη για μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ακόμα και με την Χαμάς να παραμένει υπό τον έλεγχο, να έχει ακόμα τον έλεγχο στη Γάζα, εφόσον αυτό θα εξυπηρετήσει τα στρατεύματα της χώρας να επικεντρωθούν στο μέτωπο με το Λίβανο. Αυτή η είδηση από την New York Times έχει διαψευστεί από τον Νετανιάου με το βίντεο που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή, και ο Νετανιάου επανέλαβε ότι ο πόλεμος στη Γάζα δεν θα σταματήσει εάν δεν εκριζωθεί η Χαμάς από το θύλακα και εάν δεν απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι που κρατούνται από αυτή. Και τέλος, από σήμερα έχουμε μία είδηση σε σχέση με τη Γάζα και με το ηλεκτρικό δίκτυο της Λωρίδας. Είχε αποφασιστεί από τον στρατό στις 19 Ιουνίου και ετέθη αυτή η απόφαση σε εφαρμογή σήμερα, με την αρχή ηλεκτρισμού του Ισραήλ να συνεργάζεται με την αρχή ηλεκτρισμού της Γάζας και να αποκαθίσταται σταδιακά η παροχή του ηλεκτρισμού. Ο σκοπός είναι η επαναλειτουργία του σταθμού αφαλάτωσης που θα εξυπηρετήσει τους αμάχους που είναι στον Δίρ αλ-Μπάλαχ και στο Αλ-Μαουάσι, συνολικά 2 εκατομμύρια άμαχοι, όπως αναφέρει ο στρατός του Ισραήλ. Και αυτό, έτσι σχολιάζεται εδώ, είναι ένα μήνυμα των Ισραηλινών προς τη διεθνή κοινότητα ότι ενώ συνεχίζονται οι χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα, είναι σε θέση να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κατάστασης που υπάρχει και που τη βλέπουμε στις οθόνες μας και την ξέρουμε εδώ και 8 μήνες. Ευχαριστώ πολύ, Γαβρίλ.